Κοιτάξτε να δείτε, ήταν πιστεύω μια επικοδομητική συνάντηση και συμφωνήσαμε να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ του σωματείου μας με τον κύριο Αρβανίδη αλλά και εδώ τοπικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και με όλους τους πολιτευτές οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον για τα αιτήματά μας και τα προβλήματά μας. Συναντηθήκαμε με τον κύριο Αρβανίδη και τον βουλευτή της ΚΥΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη. Το αναφέραμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σαν ναυτικοί, σαν συνταξιούχοι πλέον ναυτικοί, για τον οίκο ναύτου, για τις συντάξεις των δύο ταχυτήτων που έχουμε, για τα αναδρομικά που έρχονται και δεν έρχονται. Και εκείνος μας ενημέρωσε για ένα θέμα το οποίο εμείς είχαμε μαύρα μεσάνυχτα και τώρα ζητήσαμε περισσότερες πληροφορίες, διότι μας ενημέρωσε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε έτοιμα η ελληνική κυβέρνηση μέσω Μπλακιωτάκη, του Υπουργού Υπερδυνατηλίας, για να εγκριθούν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας. Μέχρι εκεί φτάσαμε. Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το δέχτηκε και ψήφισε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εργασίας. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα αγωνιζόμαστε, έχουμε μπροστά μας στις 8 του Οκτώβρη τη συγκέντρωση που θα κάνουμε όλα τα σωματεία συνταξιούχων στην Αθήνα, αγωνιζόμενοι πάντα για τα δίκαια αιτήματά μας. Όσον αφορά αυτή την κινητοποίηση, έχετε κάνει και ένα κάλεσμα σε όποιον θέλει. Σωστά. Έχουμε κάνει κάλεσμα και εδώ σε Χιώτες, αλλά και σε Χιώτες συνταξιούχους που διαμένουν στην Αττική, να έρθουν στη συγκέντρωση, στην πλατεία Κλαθμόνο, στις 11 το πρωί, στις 8 του Οκτώβρη. Από ό,τι μάθαμε, και οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ θα συμμετάσχουν εδώ από τυχείο το σωματείο, θα έχουν και αυτή τη συμμετοχή. Κύριε Πουγιά, αν ισχύσουν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας, αυτό που προωθεί ο Υπουργός Υγείας, θα αλλάξουν? Τα πάντα αλλάζουν. Τόσα δίνω θες. Απλά πράγματα. Ήδη υπάρχουν μερικές εταιρείες που το έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Μιλάμε ότι ο μεγάλος ραγνάσος είναι το πάψιμο, το τελείωμα της συλλογικής συμβάσης εργασίας. Η συλλογική σύμβαση εργασίας που γνωρίζεται από την ένταξη των μνημονίων έχει σταματήσει να υπάρχει. Οι ναυτικοί μας συνεχίζουν με τις συμβάσεις του 2008 και 2008-2009 ήταν η τελευταία ανανέωση της σύμβασης. Εάν πάμε σε συμβάσεις IMO, ατομικές συμβάσεις όπως θέλουν, απλώς είναι απλά τα πράγματα. Θέλουν από τη μία με το κάλεσμα των νέων να πηγαίνουν στις σχολές, να υπάρχει πληθώρα και αύριο μεθαύριο να υπάρχει εκμετάλλευση στον Έλληνα ναυτεργάτη, στον Έλληνα ναυτικό. Είναι απλά τα πράγματα. Γιατί οι μισθοί σε όλους τους αλλοδαπούς συναδέλφους έχουν ανεβεί. Και αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι, οι Κροάτες, όλοι οι ναυτεργάτες, οι αλλοδαποί, παίρνουν πολλά περισσότερα από τον Έλληνα ναυτεργάτη. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στις τελευταίες θέσεις κατάταξης σε μισθολόγια. Αυτό θα είναι, μήπως καταφέρνουν και μας πάνε κάτω και από τους Φιλιππινέζους και όλα είναι με λιγάλα. Όλα στο βωμό και οι θυσίες για τον εφοπλιστή.